Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Γεια όσοι με βλέπουν για πρώτη φορά, είμαι η Φρίντα. Σήμερα, όπως βλέπετε, σας έχω χρώματα και αρώματα καλοκαιριού. Θα φτιάξουμε φανταστικά γεμιστά θα σας πω όλα τα μυστικά, ό,τι δεν έχετε δει μέχρι τώρα μέσα σε ένα βίντεο. Μερικά από αυτά είναι οι δοσολογίε, ρίχνουμε νερό ή δεν ρίχνουμε, θα τσιγαρίζουμε ή όχι και ποια είναι η διαφορά του. Εγώ θα τα κάνω με κρέα, αλλά ακόμα και εσεί που δεν τα θέλετε με κρέα, τα θέλετε πιο ελαφριά, θα σα εξηγήσω κατά τη διάρκεια του βίντεο τι θα κάνετε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να διαλέξετε ένα ταψί που να χωράνε όλα τα γεμιστά που θα φτιάξετε. Και πολύ σημαντικό είναι να μην εξέχουν κατά πολύ τα γεμιστά έξω από το ταψί. Φρέσκα λαχανικά, πιπεριές, ντομάτες, μελιτζάνες, μπορείτε και κολοκύθια. Μπορείτε να γεμίσετε ό,τι λαχανικά σας αρέσουν. Ακόμα και πατάτες γεμιστές. Τη μελιτζάνα θα τη διαλέξετε να έρχεται πάνω κάτω περίπου ίσα. Να μην είναι πολύ λεπτή στο κοτσάνι. Θα δείτε όταν την κόψουμε. Αφού τα έχουμε πλύνει όλα καλά, τα έχουμε στραγγίξει και ξεκινάμε τη δουλειά. Για να σας διευκολύνει, διαλέξτε ένα μαχαίρι που να κόβει καλά και να είναι μυτερό. Τα κοτσανάκια αν θέλετε μπορείτε να τα αφαιρέσετε, αν τα φτιάξετε όμως όπως εμένα μαζί με τα κοτσάνια, τότε θα χρειαστεί να αφαιρέσετε τη μύτη από το κοτσάνι. Αυτό το κάνουμε γιατί σε εκείνο το σημείο μπορεί να έχει χώματα. Είναι πολύ εύκολο, όλοι ξέρουμε πώς να καθαρίζουμε πιπεριές. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με τη μελιτζάνα. Όπως σας είπα θα φροντίσετε να διαλέξετε το πάχος της μελιτζάνας να είναι σχεδόν το ίδιο, από το κοτσάνι μέχρι το τέλος. Αφαιρούμε τι δύο άκρε το κάτω μέρο το κρατάμε για καπάκι και κόβουμε στη μέση με αυτόν τον τρόπο και θα τα βάλουμε έτσι όρθια να στέκονται στο ταψί. Τώρα πάμε να αφαιρέσουμε τη σάρκα της μελιτζάνας Θέλω να προσέξετε να μην βγάλετε εντελώ τη σάρκα, να βγάλετε γύρω γύρω το μέσα. Θέλω να αφήσετε ένα κατοστό της σάρκας για να στέκεται μελιτζάνα γιατί μετά το ψήσιμο θα μαλακώσει και δεν θα στέκεται. Κόβουμε γύρω γύρω και μετά στη μέση όπως βλέπετε στο βίντεο. Έτσι το αφαιρούμε πιο εύκολα. Θα χρειαστούμε ένα μικρό μητέρο κουτάλι, μας βοηθάει πολύ να το αφαιρέσουμε καλύτερα. Όπως βλέπετε είναι έτοιμο. Έτσι θα κάνετε και με το άλλο. Επειδή όμως η μελιτζάνα μου είναι από τον Παξέ και ξέρω ότι οι χωριάτικες μελιτζάνες είναι λίγο πικρούτσικες. Γι' αυτό τη βάζω σε ένα μπολ, προσθέτω ένα κουτάλι γλυκού αλάτι και γεμίζω με καυτό νερό. Βάζουμε ένα βάρος από πάνω, ένα πιάτο για να μπουν όλα μέσα στο νερό. Τα αφήνουμε για 10 λεπτάκια και συνεχίζουμε τη δουλειά. Εσείς όμως που ξέρετε ότι οι μελιτζάνες σας δεν είναι πικρές, τότε δεν χρειάζεται να το κάνετε. Εδώ σας έχω δύο ντομάτες. Σε πολλούς αρέσει να ανοίγουν καπάκι της ντομάτας από πάνω, από το κοτσάνι της. Έτσι για να φαίνεται όταν είναι ντομάτα. Άλλοι όμως το κάνουν ανάποδα. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να το κάνετε και με τους δύο τρόπους. Το μόνο που πρέπει να προσέχετε είναι όταν αδειάζετε την ντομάτα να αφήσετε πάνω σάρκα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μετά το ψήσιμο μαλακώνει, θα ανοίξει η ντομάτα, θα βγουν έξω τα ρίζια και δεν θα μπορείτε να σερβίρετε. Το καλό αποτέλεσμα είναι η ντομάτα να μένει ολόκληρη. Και τώρα θα σας δείξω πώς αδειάζουμε την ντομάτα ανάποδα. Αυτό είναι σχετικά πιο δύσκολο. Το μέρος όπου είναι το κοτσάνι είναι σκληρό να το αφαιρέσεις χωρίς να χαλάσει την ντομάτα. Στο κάτω μέρος, περίπου 1 με 1,5 εκατοστό, θα υπολογίσετε και με το μάτι, θα τρυπήσετε ευθεία με το κοτσάνι. Είναι λίγο σκληρό και θα χρειαστείτε δύναμη. Θα κόψετε εκείνο το σημείο έτσι να μπορούμε να βγάλουμε τη γέμιση πιο εύκολα. Κουνήστε λίγο έτσι το μαχαίρι και όταν αισθανθείτε ότι δεν έχει εμπόδιο, τότε είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε, μια πολύ μικρή τομή ανοίξαμε. Για να το βοηθήσουμε, κόβουμε έτσι γύρω-γύρω. Τώρα βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να καταστρέψουμε την ντομάτα. Ό,τι έμεινε τα σπόρια τα αφαιρούμε εύκολα με ένα κουταλάκι. Έτσι συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουμε με όλα. Τα βάζουμε όλα στο ταψί με τη σειρά. Αφαιρούμε και τις μελιτζάνες από το νερό Τη σάρκα τη στραγγίζουμε, θα τη βάλουμε στη γέμιση. Για καπάκι θα βάλετε μια φέτα μελιτζάνα ή το κάτω μέρο τη μελιτζάνα. Βάζουμε και μια μικρή πιπεριά εδώ, να είναι γεμάτο, να μην έχει περιθώρια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη γέμιση. Σε ένα βαθύ τηγάνι προσθέτουμε 10 κουταλιέ τη σούπα ελαιόλαδο. Θα υπολογίσετε περίπου 1 κουτάλι σούπα σε κάθε γεμιστό. 3 κρεμίδια, 2 άσπρα και ένα κόκκινο. Βασικά το κόκκινο δίνει γλυκάδα στο φαγητό. Έχω χρησιμοποιήσει 500 γραμμάρια κιμά. Αυτό όμω είναι προαιρετικό. Μπορείτε να μην βάλετε καθόλου κρέας ή και να βάλετε λιγότερο. Το ανοίγουμε με αυτόν τον τρόπο για να μην μας δυσκολέψει το τηγάνι. Τα γεμιστά τα φτιάχνουμε με δύο εκδοχέ. Το ένα είναι με το τσιγάρισμα και το άλλο είναι χωρί καθόλου. Εγώ προσωπικά δεν μου αρέσει να φτιάχνω γεμιστά χωρί να τα τσιγαρίσω. Η διαφορά αυτού φαίνεται στη γεύση αλλά και στο μάτι. Δεν βγαίνει αφράτο από μέσα το γεμιστό, αλλά βγαίνει σφιχτό μαζεύεται όπως το κρέας που βλέπετε στο βίντεο που όταν ψήνεται σφίγγει μαζεύεται και πρέπει να το πατήσουμε για να χωρίσει ο κιμάς. Μην ανησυχείτε, δεν είναι ανθυγινό γιατί στην ουσία δεν αφήνω να πάρει χρώμα τίποτα. Μόλις πρόσθεσα μια κόκκινη πιπεριά φλωρίνης, δίνει απίστευτη γεύση και γλυκάδα στο φαγητό. Όσοι δεν τη θέλουν μπορούν να αντικαταστήσουμε καρότο. Προσθέτουμε τη σάρκα της μελιτζάνας και ένα κολοκυθάκι στον τρίφτη. Προσθέτουμε τα λαχανικά μας και ανακατεύουμε. Όπως σας είπα δεν τηγανίζω τίποτα, ένα λαφρό τσιγάρισμα για να βγουν αφράτα τα δεχημιστά από μέσα. Προσθέτουμε 2,5 κουταλάκια γλυκού αλάτι, φρέσκο πιπέρι, Έχω αφαιρέσει τη φλούδα από τρεις ντομάτες και τις έχω περάσει στον πολυκόφτη. Ένα γεμάτο κουτάλι γλυκού ντοματοπελτέ ανακατεύουμε καλά. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το ρύζι. Για κάθε γεμιστό θα χρειαστείτε ένα κουτάλι σούπας ρύζι. Αυτό ισχύει για εσάς που θα το φτιάξετε με κρέας. Εσείς που δεν θα το φτιάξετε με κρέας θα χρειαστείτε 1,5 με 2 κουταλιές της σούπας. Έτσι για κάθε γεμιστό. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από το μέγεθος. Ένα από τα αρωματικά που μου αρέσει πάρα πολύ στα γεμιστά είναι ο δυόσμος. Έχω προσθέσει τα 3 τέταρτα από το ματσάκι. Όσοι δεν έχουν φρέσκο, μπορούν και με αποξηραμένο. Σε όσου δεν αρέσει, μπορείτε να μην προσθέσετε. Μισό ματσάκι μαϊντανό, τον ψιλοκόβουμε. Τα γεμιστά έτσι πρέπει να είναι γεμάτα χρώματα και πρασινάδα. Τα προσθέτουμε και σβήνουμε κατευθείαν τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να δοκιμάσετε και για το αλάτι. Αν χρειαστεί παραπάνω, να ρίξετε λίγο ακόμα. είναι έτοιμο για γέμισμα. Ακούστε με πάρα πολύ καλά γιατί το άφησα για τώρα για να μην το προσπεράσετε. Πρέπει να τρυπήσουμε με δοντογλυφίδα όλα τα λαχανικά που θα γεμίσουμε. Τώρα θα μου πείτε εσείς γιατί να το κάνουμε. Και όμως σε κάθε τι που κάνω έχω μια εξήγηση. Πρώτον, έτσι ισχωρεί καλύτερα η υγρασία μέσα και ψήνεται καλά το ρύζι. Δεύτερον, αν έχετε παρατηρήσει όταν φτιάχνετε ειδικά γεμιστά σκέτα με ρύζι, ότι μέσα το ρύζι στο κέντρο είναι μισοψημένο, τότε αυτό φταίει με την ανεπάρκεια της υγρασίας το ρύζι μένει άψητο. Το ίδιο τηγάνι όπου είχαμε τη γέμιση και την αδειάσαμε, προσθέτουμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 2 σκελίδες κόρδο αφήνουμε να κάψουν λίγο. Να πάρουν ελαφρώ χρώμα. Δίνει απίστευτη γεύση και άρωμα στο λάδι. Σε όσου δεν αρέσει το σκόρδο, μην ενσύγετε καθόλου, απλώ αφαιρέστε το όπω το βίντεο. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβετε στα γεμιστά τίποτα. Έχω περάσει δύο ντομάτε στον πολυκόφτη, ένα κουταλάκι υλικού ντοματοπελτέ, πολύ λίγο νερό, 100 ml, μισό φιλτζανάκι. Επίση, μισό κουταλάκι υλικό αλάτι και λίγο πιπέρι. Τα κενά από τα γεμιστά, όπω κάνουμε σχεδόν όλοι, τα γεμίζουμε με πατάτε. Εισέχω έχω με αλάτι και πιπέρι και βάζουμε στα κενά, ειδικά στι άκρε, για να ψηθούν καλύτερα. Τώρα από πάνω ρίχνουμε τη σάλτσα μα. Αρχικά βρέχουμε καλά όλα τα γεμιστά και μετά περιχύνουμε ελεύθερα. Σκεπάζουμε με αντικολλητικό χαρτί και αλουμινόχαρτο ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 190 βαθμούς προτελευταία σχάρα για περίπου 50 λεπτά. Μετά από 50 λεπτά βγάζουμε από τον φούρνο και ξεσκεπάζουμε. Από πάνω ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο για να πάρει ωραίο χρώμα. Ξαναβάζουμε στον φούρνο αλλά τώρα στην τελευταία σχάρα. Έτσι θα βράζει δυνατά η σάλτσα από κάτω και θα δέσει. Αφήνουμε περίπου 25 λεπτά. Εγώ αγαπητοί μου φίλοι τα γεμιστά τα συνοδεύω με ψητή φέτα. Αυτό όμως είναι προαιρετικό. Όσοι θέλουν τη δοκιμάζουν κόβουμε σε μερίδες και αλευρώνουμε καλά. Σε ένα τηγάνι προσθέτουμε λίγο βούτυρο και αφήνουμε να λιώσει. Αφού λιώσει προσθέτουμε την φέτα. Αφήνουμε να ψηθεί καλά και να πάρει χρώμα. Δεν πειράζουμε ούτε κουνάμε καθόλου, γιατί μαλακώνει και θα χαλάσει. Γυρίζουμε μόνο όταν έχει ψηθεί καλά. Αφήνουμε να ψηθεί καλά και από την άλλη μεριά και είναι έτοιμη. Μετά από 25 λεπτά, στη δική μου περίπτωση, τα γεμιστά είναι έτοιμα. Εσείς θα προσέχετε και μόνοι σα κατά τη διάρκεια που ψήνονται, γιατί κάθε φούρνος διαφέρει. Αν τα θέλετε σκουρό χρώμα ή έτσι πιο απαλό χρώμα, είναι στο χέρι σας. Και εδώ αγαπητοί φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και τη σημερινή μας συνταγή. Αυτό το βίντεο το έκανα για σας με πολλή δουλειά, προσπάθεια και αγάπη. Με βοηθάτε πάρα πολύ να συνεχίσω κοινοποιώντας αυτό το βίντεο με τους φίλους σας. Επίσης, αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δώσω σχόλια. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση σε όσοι τα δοκιμάσουν. Να είστε όλοι καλά, μαζί τα λέμε στην επόμενη συνταγή.